Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, καλησπέρα. Εκ μέρους της νεοσύστατης Πανατικής Επιτροπής Συμβασιούχων στην Υγεία, χαιρετίζουμε αυτό το κάλεσμα ως άλλον έναν σταθμό συντονισμού δράσης και εργατικής αλληλεγγύης. Η Πανατική Επιτροπή Συμβασιούχων στην Υγεία δημιουργήθηκε μετά από το κάλεσμα 11 νοσοκομειακών σωματείων προς όλους τους συμβασιούχους συναδέλφους με στόχο να πάρουν την υπόθεση του αγώνα στα χέρια τους. Επιδιώκουμε όλο και περισσότεροι συμβασιούχοι να οργανώσουν τον αγώνα, να σπάσει ο εφησυχασμός και η μυρολατρεία, αλλά και το διέρηκε βασίλευε μεταξύ μόνιμων και συμβασιούχων. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται διεκδίκηση και στόχος μας είναι να δώσουμε όθηση, να έχουν οι συμβασιούχοι ένα στήριγμα να απευθύνονται, να αλλάξει η άθλια κατάσταση που υπάρχει, με πολλούς χώρους να μην γράφουν ακόμα τους συμβασιούχους στη σωματεία τους. Γιατί πρέπει οι συμβασιούχοι να απεργήσουν μαζικά? Θυμίζουμε τις αόριστες υποσχέσεις της κυβέρνησης με την έναρξη της πανδημίας, πως όλοι μας, οι ήρωες όπως μας αποκάλεσαν, που θα συνδράμουν στο έργο αντιμετώπισης του κορονοϊού, θα μονιμοποιηθούν. Γρήγορα η μονιμοποίηση μετατράπηκε σε αυξημένη μοριοδότηση, που θα δοθεί για μια προκήρυξη που ακόμα περιμένουμε να δούμε. Σήμερα λένε πως θα προκηρύξουν 5.000 θέσεις εργασίας, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30.000 και οργανικές θέσεις και νέες όλων των δικοτήτων. Έτσι, η απόλυση δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων βρίσκεται πρώτων πυλών, είτε μέσω της λήξης των συμβάσεων, είτε με πρόσχημα τον εμβολιασμό και την αναστολή εργασίας τους. Βέβαια, αυτή την ομοιρία δεν την μάθαμε στην πανδημία. Η προηγούμενη κυβέρνηση προσέλαβε ελάχιστους μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτές, αυξάνοντας έτσι τα οργανικά κενά, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των προσλήψεων που έγιναν αφορούσαν συμβασιούχους με διετής συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, κοινοφελών προγραμμάτων ΟΑΕΔ και άλλων. Έτσι, στην πράξη, έγινε κανόνας η ελαστική εργασία. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε παραπέρα την κρατική χρηματοδότηση για την δημόσια υγεία κατά 600 και 279 εκατομμύρια ευρώ για το 2021 και 2022 αντίστοιχα και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής αυτής υποχρηματοδότησης? Να διαβάζουμε σήμερα πως από την αρχή της πανδημίας έως και 1η-3η του 2022 έχουν χάσει τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ σχεδόν το 64% του συνόλου των ασθενών που πέθαναν από COVID-19. Δηλαδή, από τους 25.914 που έχασαν συνολικά τη ζωή τους, οι 16.519 πέθαναν περιμένοντας τις λίστες της ντροπής για να βρεθεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή ξεψύχησαν αβοήθητοι σπίτι τους. Σε αυτή την εγκληματική πραγματικότητα των τρομακτικών ελλείψεων, δουλεύουμε συμβασιούχοι και μόνιμοι μαζί. Τόσο πίσω από τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών βρισκόμαστε. Να αναφέρω ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποχρηματοδότησης από το νοσοκομείο Σωτηρία, όπου και εργάζομαι. Το κύμα κακοκαιρίας Ελπίδα, που έπληξε και παρέλυσε όλη τη χώρα, άφησαν υπεράσπιστους τους ασθενείς και εργαζομένους. Για τα 24 ώρα που παρέμεινε αποκλεισμένο το νοσοκομείο, δεν υπήρχε δυνατότητα μετακίνησης του προσωπικού, των ασθενών αλλά και του υλικού. Ασθενείς και προσωπικό παρέμειναν νηστικοί για 24 ώρα με το φορτηγό αναφοδιασμού ακινητοποιημένο. Το προσωπικό χρειάστηκε να κάνει διπλοβάρδιες και σε κάποιες περιπτώσεις και τριπλοβάρδιες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών, ενώ δεκάδες συνάδελφοι περπάτησαν χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι για να προσέλθουν στην εργασία τους και να αποδεσμεύσουν τους συναδέλφους τους. Επίσης, σε πολλές κλινικές και τμήματα μονάδων αντιδικής θεραπείας έπαψαν να λειτουργούν τα συστήματα θέρμανσης με αποτέλεσμα να επικρατούν συνθήκες πολικού ψύχους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους διασωληνωμένους ασθενείς. Είμαστε λοιπόν ικανοί να κρατήσουμε όρθια τα νοσοκομεία σε αυτές τις άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα σε σταθερή και μόνιμη δουλειά. Αντίθετα, η κυβέρνηση διακηρύττει σε όλους τους τόνους ότι η σταθερή δουλειά είναι ένας βραχνάς που θέλει να ξεμπερδέψει. Καθόλου δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Πριν καλά-καλά κοπάσει η πανδημία, βιάστηκαν να μιλήσουν για το τέλος τους και ανακοίνωσαν το νέο ΕΣΥ που οραματίζονται. Υπηρεσίες που μπορούν να φέρουν κέρδη, σύντηση, καθαριότητα, φύλαξη, παραδίδονται στους εργολάβους αρπακτικά. Υπηρεσίες που μέχρι σήμερα με τα βίας καλυπτόντουσαν λόγω λήψεων προσωπικού από συμβασιούχους εργαζομένους. Αντί λοιπόν να προχωρήσει σε άμεση μονιμοποίησή τους και ενίσχυσή τους με περαιτέρω μόνιμες προσλήψεις, τους πετάνε εκτός. Όσοι δηλαδή κρίθηκαν απαραίτητοι και ικανότατοι να εργαστούν υπό συνθήκες πανδημίας, με απανωτές βάρδιες, τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, υλικοτεχνολογικού εξοπλισμού, δίχως μέσα ατομικής προστασίας, με υγειονομικά πρωτόκολλα λάστιχο, με πετσοκομμένα ρεπό και πάγωμα διών για σχεδόν 2 χρόνια, τώρα θα παρακαλάνε για ένα μεροκάματο των εργολάβων. Όπου υπάρχουν ελλείψεις, αυτές γίνονται ευκαιρία για συμβάσεις με ιδιώτες. Απογευματινά χειρουργία και ιατρία, ΣΔΙΤ και φυσικά τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να δουλέψουν μόνο με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και κουτσουρωμένα εργασιακά δικαιώματα.
Αυτή η αβεβαιότητα για το μέλλον μας συναντιέται με την έκρηξη της ακρίβειας, την ενεργειακή φτώχεια. Εδώ, συνάδελφοι, θα ήθελα να πω μια κουβέντα για τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία. Και στα νοσοκομεία, δεκάδες εργαζόμενοι έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τον πόλεμο και καταδικάζουν απερίφραστα τη ρωσική εισβολή. Ανάμεσά τους υπάρχουν και εργαζόμενοι που κατάγονται από αυτές τις χώρες. Η μεγάλη πλειοψηφία τους μας λέει πως οι λαοί αυτοί στο παρελθόν ζούσαν αδελφωμένοι και δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν. Και είναι έτσι ακριβώς, συνάδελφοι. Δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν οι Ουκρανοί εργαζόμενοι που σήμερα χύνουν το αίμα τους, οι Ρώσοι εργαζόμενοι που πληρώνουν ακριβά το τίμημα μιας επέμβασης που σε τίποτα δεν έχει να τους εφολύσει. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα και παντού που μας ενημερώνουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες θυσίες για τις κυρώσεις και την ακρίβεια. Στο στόχαστρο βρίσκονται για ακόμη μια φορά οι λαοί που καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό με την ίδια τους τη ζωή, με την καταστροφή της ιδιοκτησίας τους, το ρήμαγμα του φυσικού πλούτου της χώρας τους, σπρώχνοντάς τους κατά εκατομμύρια στον δρόμο της προσφυγιάς και της εξαθλίωσης. Συνάδελφε, όπως... ολοκλήρωνε, γιατί... Συγγνώμη. Μπορείς να ολοκληρώνεις, έχεις ξεπεράσει. Είμαι στο τέλος. Ναι, εντάξει, δεν... Λοιπόν, κατά εκατομμύρια στον δρόμο της προσφυγιάς και της εξαθλίωσης, όπως έχουμε δει άλλωστε πολλές φορές με τους τόσους πολέμους που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια σε Ιουγκοσλαβία, Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Σουδάν, Ιεμένη και αλλού. Όλα μας επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά ότι η αναμονή και ο συμβιβασμός δεν θα δώσουν καμία λύση. Μέχρι σήμερα οι συμβασιούχοι βρισκόμαστε στη δουλειά επειδή παλέψαμε δίπλα στους μόνιμους συναδέλφους μας. Εμείς, από την Πανατική Επιτροπή Συμβασιούχων στην Υγεία, μαζί με τα σωματεία μας, θα ρίξουμε όλες τις δυνάμεις μας στην πάλη για ανατροπή αυτής της κατάστασης, με πρώτο σταθμό την Πανελλήνια Πανεργατική Απεργία της 6ης Απρίλη, με μετήματα, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και με επίγουσες διαδικασίες. Να μην χάσει κανένας συνάδελφος τη δουλειά του. Ανάκληση των αναστολών εργασίας. Κατάργηση των νόμων για την επέκταση των αλεστικών εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δράση σε υγεία πρόνοια. Κατάργηση των νόμων που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεών μας σε αόριστη διάρκεια. Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, επιστημονικά δικαιώματα. Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοιας. Δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας για όλους με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς επιχειρηματική δράση. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.